καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Πρωινό Δευτέρα. Καλώς τους. 6 Νοεμβρίου, εδώ είμαστε μαζί με τον Γιώργο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 παρατέταρτο, 10 παρα 10 όπως είμαστε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Πολλά τα θέματα και σήμερα της επικαιρότητας. Θα φύγουμε λιγάκι από την Ελλάδα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στην άλλη άκρη, στη Μέση Ανατολή, αλλά που συνεχίζονται βομβαρδισμοί. Δεν πάμε και πολύ μακριά, η αλήθεια. Ακριβώς, γιατί είναι και εδώ γύρω. Είμαστε τόσο κοντά. Είμαστε τόσο κοντά το που είμαστε. Υπουργό Εξωτερικών. Έτσι. Ο ενδιάμεσο σταθμό για τα αεροπλάνα των διπλωματών και των υπουργών οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται για να κάνουν τι διαπραγματεύσει. Είμαστε ενδεχομένω ο διάδρομο για να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια εκεί πέρα. Είμαστε γειτονιά με όλο αυτό. Σωστά. Να πούμε καλημέρε. Κοντά μα ο κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη είναι εδώ μαζί μα, αντιπτέρεχο στην Αποστρατεία. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμεί ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και ο κύριο Ιωάννη Βαλινάκη, καθηγητή διεθνών σχέσεων. Θα τον δούμε αμέσω τώρα. Θα μπει στην παρέα μα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σα ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Βασιλούκα. Για κακούσε, κύριε Ιατρίδη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε καθηγητά. Πολύπειρο άνθρωπο γύρω από τα τεκτενόμενα στην περιοχή και όχι μόνο. Ακριβώ. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε από σας, να δούμε λιγάκι τη μεγάλη εικόνα των επισκέψεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Άντονι Μπλίνκεν, χθες στην Κύπρο, σήμερα στην Τουρκία, όπου θα συναντηθεί με τον Χακάν Φιντάν. Ωστόσο, δεν θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγί Περντογάν. Τι να περιμένουμε από το σημερινό πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών? Ο κύριος Μπλίνκεν κάνει μια γενική περιοδία στην περιοχή σε μια προσπάθεια αφενός να συγκρατήσει το πρόβλημα. Έχω μια επιστροφή. Θα το διορθώσουμε. Ναι, προσπαθώντας να συγκρατήσει την αντιπαράθεση εκεί που σήμερα βρίσκεται, έτσι ώστε να μην εμπλακούν ευρύτεροι παίκτες. Ένας από αυτούς τους ευρύτερους παίκτες είναι και η Τουρκία, η οποία προφανώς επιχειρεί να αναμειχθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Βλέπουμε την κινητικότητα του Ερντογάν. Εξού και η δύσκολη αυτή συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών τελικώς της Τουρκίας, τον κύριο Φιντάν. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριο Ερντογάν πάρει την υποδοχή του κυρίου του κύριου Μπλίνκεν. Βεβαίως, εδώ πρέπει να σημειώσουμε την μεγάλη κίνηση που έκανε η Ουάσιγκτον απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία με την ξαφνική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Λευκοσία και τη συνάντηση με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια μείζον κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών που εγγράφεται στην στροφή που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στην ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία τους τελευταίους μήνες ή χρόνο. Πρώτα την έβγαλαν από τη λίστα των χωρών που δεν συνεργάζονταν, άρα είναι μια φιλική χώρα. Τώρα τις κάνουν αυτή την πάσα και μάλιστα μια πάσα η οποία εκλαμβάνεται πολύ εχθρικά από τον ίδιο τον Ερντογάν και την Τουρκία, όταν είναι μια χώρα που δεν την αναγνωρίζει η Τουρκία καν. Γι' αυτό και έγινε ίσως και έτσι κάποιες κινήσεις, έτσι ώστε να μην γίνει κατευθείαν η πτήση προς την Άγκυρα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ, και αυτό είναι το μείζον για μένα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και η ελληνική διπλωματία πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή την κίνηση. Ξετεχάνουμε, πιστεύω, προσωπικά ως χώρα, όταν δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος μας έχει γίνει συναλλακτικός. Δεν είμαστε στην παλιά εποχή της καλής συνεργασίας όλων. Ο κόσμος έχει γίνει συναλλακτικός. Σου δίνω, μου δίνεις. Όταν λοιπόν σου κάνει μια τέτοια κίνηση η Αμερική, πρέπει και εσύ να εκμεταλλευτείς αυτή τη συγκυρία και να συνδεθείς καλύτερα, περισσότερο, ως Κυπριακή Δημοκρατία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί ανήκεις. Εγώ έχω υποστηρίξει και την αίτηση ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να κάνετε τις κινήσεις, ακόμα και αν η Τουρκία βάλει το βέτο και το εμποδίσει. Έχουν σημασία γιατί δείχνουν πού βρίσκεται η χώρα. Ωραία. Και από πού μπορεί να ελπίζει για βοήθεια. Κύριε καθηγητά, μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο να ξεμπερδέψουμε αυτό το κουβάρι που έχει φτιάξει στο μυαλό μας ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν από τη μία το Σάββατο έλεγε: εγώ μπορώ να είμαι η εγγυήτρια δύναμη, και την Κυριακή, δηλαδή να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εγγυηθεί την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας μπορεί να υπάρξει μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, και την άλλη μέρα την Κυριακή το πρωί έλεγε ότι εγώ και ο Νετανιάχου έχουμε τελειώσει, δεν υπάρχει για εμάς, τον έχουμε διαγράψει. Αυτό δεν βγάζει πολύ νόημα, ακόμα και για τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει μια σταθερότητα στο σχέδιό του, αλλά και ταυτόχρονα ελίσσεται όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Πριν από την έκρηξη της βίας ήταν έτοιμος, και πολλοί το διέψευταν στην Ελλάδα, εγώ επέμενα ότι έτσι είναι, να συνεργαστεί με τον Νετανιάχου στον ενεργειακό τομέα. Μιλάμε δηλαδή για αγωγό που θα ξεκινούσε από το Ισραήλ. Ο σύμμαχός μας Ισραήλ θα έκανε έναν αγωγό που θα πήγαινε στην Τουρκία. Άρα θα βάδιζε προς την από εκεί πλευρά. Γίνονται τα γεγονότα. Βλέπει ότι του εφαρμόζει
εμφανίζεται μια θεόστερτη ευκαιρία να παίξει το ρόλο του ηγέτη του Ισλάμ. Άρα αλλάζει την πολιτική του. Λέει, τώρα είναι η ευκαιρία που πρέπει να αρπάξω. Βλέπετε εδώ τον ηγέτη που βλέπει μακριά και ταυτόχρονα ξέρει και να εκμεταλλεύεται τις αλλαγές στη συγκυρία. Και λέει ταυτόχρονα, άσε τον Νετανιάχου, έτσι κι αλλιώς ο Νετανιάχου θα χάσει τις επόμενες εκλογές. Δεν θα είναι ο επόμενος ηγέτης του Ισραήλ. Πολλά θα συμβούν. Οπότε και με τον επόμενο του ηγέτη του Ισραήλ πάλι θα μπορέσω να τα ξαναφτιάξω. Ναι. Γιατί είμαι μεγάλη δύναμη και όλοι με έχουν ανάγκη στην περιοχή. Σωστά. Αυτό είναι το δόγμα με το οποίο κινείται. Κύριε Ατρίδη, τώρα το γεγονός ότι βλέπουμε τον Τούρκο πρόεδρο να σνομπάρει, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής εδώ, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και δεν θα συναντηθεί μαζί του. Πέρα το ότι είναι προκλητικό, θεωρώ ότι είναι και αρκετά επικίνδυνο. Άρα είναι σαν να παίρνει ένα ρίσκο αυτή τη στιγμή ο Ταγίπ Ερντογάν. Εσείς το βλέπετε έτσι και πώς θα του βγει, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, ο κύριος Ερντογάν είναι ενοχλημένος καταρχάς, γιατί ο κύριος Μπλίντεν επισκέφτηκε την Κύπρο, είχε συνάντηση με τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο, τον οποίο ο Ερντογάν δεν τον αναγνωρίζει. Mm-hmm. Επομένως, επόμενο ήταν. Στη διπλωματία, ναι, όμως, το πράγμα είναι αλλιώς. Ήδη είναι ενοχλημένος και γενικότερα με τη συμπεριφορά της Αμερικής σε ό,τι αφορά και τα F-16 αλλά και σε άλλα θέματα. Το ότι βεβαίως εκμεταλλεύεται από την άλλη την ανοχή και της Αμερικής αλλά και της Δύσης, που γνωρίζει πολύ καλά ότι τον έχουν ανάγκη, άρα ό,τι και να κάνει, ό,τι και να πει, πάλι θα προστρέξω στον Ερντογάν. Και βέβαια αυτό που περισσότερο ανησυχεί και το ξέρει ο κύριος Ερντογάν, γι' αυτό υψώνει και τον τόνο της φωνής, γιατί ξέρω θα τον πάρουν τηλέφωνο, θα τον παρακαλέσουν. Άρα λοιπόν θα σχηματίσει την άποψη ότι εγώ είμαι ένας θεσμικός παράγοντας, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και παγκόσμιος. Κοιτάξτε, ανησυχεί η Αμερική. Διότι ο κύριος Ερντογάν δαιμονοποιεί τη Δύση, βάζει διαχωριστικές γραμμές για το Ισλάμ απέναντι στις άλλες θρησκείες, υποδαβλίζει τον αντισημιτισμό, το οποίο που πραγματικά ενοχλεί πάρα πολύ και φοβίζει την Αμερική. Και βλέπουμε τον Ερντογάν. Προσδοκά η Τουρκία μέσα από αυτές τις Τουρκία τις προσδοκά πρακτικές. Πρώτον και διαπραγματεύεται να. Τα F-16, mm-hmm. αυτό είναι το ένα θέμα, και από την άλλη ο κύριος Ερντογάν με τις προτάσεις που κάνει, γιατί βλέπει ότι μένει εκτός από τις διαβουλεύσεις εξελίξεις ό,τι αφορά την απελευθέρωση των ομήρων, άρα δεν θα έχει ρόλο, και προσπαθεί με προτάσεις, πιέσεις, με τη ρητορική του να, και έκανε πρόταση ούτως ώστε να υπάρξει, λέει, ένα καθεστώς εγγυήσεων, ούτως ώστε να είναι η Τουρκία εγγυήτρια δύναμη. Μα δεν θα το δεχθεί θα το Ισραήλ. Από την άλλη, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής και συμφωνώ, βλέπει ότι πλέον ο κύριος Νετανιάχου είναι τελειωμένος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σου λέει, όποιος και να έρθει, εγώ αυτός είμαι. Πάλι θα ρίξω, αν θέλετε, τα δίχτυα μου, ούτως ώστε να εξομαλύνω τις σχέσεις και να πετύχω τους στόχους. Γιατί μπορεί να ήθελε να συζητήσει το θέμα των αγωγών. Εγώ εκτιμώ όμως από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν του δώσε το OK ότι θα περάσει ο αγωγός. Άλλο τι ήθελε ο κύριος Ερντογάν, άλλο τι ήθελε ο Νετανιάχου. Ναι. Βλέποντας ότι και ο Νετανιάχου αντιδρά ή έχει ένα σκεπτικισμό, σαφώς τώρα βρήκε την ευκαιρία, σου λέει, καμένο χαρτί ο κύριος Νετανιάχου, θα επιτεθώ εναντίον του κυρίου Νετανιάχου. Τεράρχε, τώρα θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε πώς έχουν τα πράγματα στο πεδίο, γιατί βλέπουμε μια πανίσχυρη στρατιωτική μηχανή να προελάβνει, να φτάνει σε ένα σημείο, να περικυκλώνει μια περιοχή μεγάλη, η οποία από την άλλη πλευρά είναι αδιέξοδη, έχει θάλασσα, να την κόβει στα δύο, σύμφωνα με αυτά τα οποία ξέρουμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει επικοινωνία μεταξύ βορρά και νότου μέσα στη λωρίδα της Γάζας, και κατά τα άλλα να μην αποφασίζει την επέμβαση, δηλαδή την μεγάλη κλίμακας επέμβαση. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι ο στόχος, ο αρχικός που ήθελε αυτή την χερσαία επιχείρηση της μεγάλης έκτασης, δεν έγινε. Το πήγε σε φάσεις, το είπε άλλωστε ο Υπουργός Άμυνας. Η δεύτερη φάση τελείωσε κατά την άποψή μου και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού Άμυνας. Δηλαδή, ποιο ήταν η δεύτερη φάση? Ήταν να περικυκλώσει την πόλη της Γάζας και να διχοτομήσει τη λωρίδα της Γάζας, αφήνοντας όμως τον κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει τη βόρεια λωρίδα με την νότια λωρίδα ανοιχτή και ελεγχόμενη, προκειμένου να φεύγει ο κόσμος. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Και τα τούνελ βλέπουμε ότι είναι και το παράλληλο μέτωπο συγκρούσεων πλέον. Ακριβώς. Γιατί έχει μετατραπεί, έχει μεταφερθεί. Η τρίτη φάση που θα είναι, ας το πούμε, ο βομβαρδισμός στον τούνελ, που είναι δύσκολος, ή η είσοδος των χερσαίων δυνάμεων μέσα στον κεντρικό οστό είναι δύσκολος. Εκεί έχει ένα πλεονέκτημα, όπως κάθε φορά ο αμυνόμενος, έχει δηλαδή η λωρίδα. Και θεωρώ ότι εάν δει ο Νετανιάχου ότι δεν μπορεί και διακινδυνεύει πολλά πράγματα να αρχίσει ένα πόλεμο μέσα στον ιστό τη στιγμή που υπάρχουν 300-400 χιλιάδες, να παραμείνει εκεί για 3-4 μήνες,
να κλείσει, όπως έχει πριν κύκλο στη Γάζα, να τελειώσουν τρόφιμα, καύσιμα, τα πάντα για την Χαμάς και να αρχίσει πλέον έχουμε να βγαίνει προς τα πάνω για να τους συλλάβει ή να τους σκοτώσει. Βαλίνε, η ανησυχία, πολύ, η ανησυχία ναι. όμως η μεγάλη της Αμερικής είναι μήπως ναι. αυτή η κρίση mm-hmm. επιστρέψει στο σκοτεινό παρελθόν και δημιουργήσει μία μεγάλη αντιπαράθεση του αραβικού κόσμου εναντίον του Ισραήλ. Και αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βαλινάκη, και εσάς πάρα πολύ. Κύριε, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα, κύριε Ατρίδη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Εμείς πάμε.